πληθυσμός της γης αυξάνεται διαρκώς. Σε 3 δεκαετίες μάλιστα θα χρειαζόμαστε 70% περισσότερη τροφή. Μπορούμε να ταΐσουμε άραγε τον κόσμο με εκτρεφόμενα ψάρια. Και τι γεύση θα έχουν? Τα ελεύθερα ψάρια έχουν πάντα καλύτερη γεύση από τα εκτρεφόμενα. Αυτοί οι σεφ δεν το πιστεύουν. Εδώ στα Κανάρια νησιά, μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια σερβίρουν σπεσιαλιτέ με ντόπια ψάρια από ιχθυοκαλλιέργειες. Ο Νέλσον Πέρες είναι γνωστός για τα πιάτα που φτιάχνει με θαλασσινά. Δουλεύουμε με εκτρεφόμενα ψάρια εδώ και 25 χρόνια. Στο παρελθόν, τα ψάρια που προέρχονταν από ιχθυοκαλλιέργειες είχαν την ίδια γεύση, είτε ήταν λαβράκι είτε κυπρίνος. Είχαν όλα την ίδια γεύση και μια ισχυρή μυρωδιά ηχθυελαίου. Αυτό πλέον δεν ισχύει. Κάθε ψάρι έχει τη δική του γεύση σήμερα. Αυτό το δείπνο αποτελείται από ρεκτικά και κυρίως πιάτα με ψάρια από το γειτονικό ιχθυοτροφείο Ακουανάρια. Είναι μια πρωτοποριακή επιχείρηση στον χώρο των υδατοκαλλιεργειών εδώ και 40 χρόνια. Προσφέρει τέλεια ψάρια για τα καλύτερα εστιατόρια της περιοχής. Ξεκινώντας από τους σεφ, πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να αλλάξουμε την αντίληψη του κόσμου που ακόμη και σήμερα πιστεύει ότι τα εκτρεφόμενα ψάρια δεν είναι τόσο καλά. Η κλοβή των ψαριών είναι τοποθετημένη μακριά από την ακτή χάρη σε ένα πρωτοποριακό σχεδιασμό που τους προστατεύει από τις θύελλες. Εδώ, χάρη στα ρεύματα του Ατλαντικού, τα νερά είναι πάντα καθαρά και τα ψάρια μπορούν να κινούνται αρκετά. Αυτό βελτιώνει την υγεία και τη γεύση τους. Συνήθως εδώ ο καιρός είναι πολύ άσχημος. Έχουμε πολλά και ισχυρά ρεύματα, πολλά κύματα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κρατήσουμε τις δομές στη θέση τους. Υπάρχουν αρκετά έξυπνα συστήματα πρόσδεσης και δικτύωσης. Όλα συνδέονται. Αυτό που μπορούμε να διασφαλίσουμε είναι ότι όσο μεγάλη και αν είναι η καταιγίδα, δεν θα έχουμε προβλήματα με τις εγκαταστάσεις μας. Η παραγωγή ελέγχεται με αυστηρές προδιαγραφές ώστε να καλύπτονται απόλυτα τα ευρωπαϊκά πρότυπα όσον αφορά στην υγεία των ψαριών, στην ασφάλεια των τροφίμων, στην ποιότητα του νερού και στην περιβαλλοντολογική προστασία. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών απασχολούν 80.000 άτομα και προσφέρουν πολύτιμες θέσεις εργασίας σε απομονωμένες περιοχές. Ο τομέας αυξάνεται αργά, αλλά η δυναμική του είναι δεδομένη, καθώς τα 2/3 των θαλάσσιων ειδών που καταναλώνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προϊόντα εισαγωγής. Δεν επεμβαίνουμε στη φυσική διαδικασία. Δεν μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερη σοδειά γιατί βάζουμε τα ψάρια μας εδώ όταν είναι μικρά, τα μεγαλώνουμε και μετά τα προωθούμε προς πώληση. Είναι ένας κλειστός κύκλος. Δεν κάνουμε δηλαδή μεγαλύτερες αλλιεύσεις ελευθέρων ψαριών. Οι υδατοκαλλιέργειες μπορούν να έχουν ζωτικό ρόλο στην εξασφάλιση τροφής για όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε ήδη τις θαλάσσιες πηγές μας στα αόρια. Τα παγκόσμια αλλιεύματα παραμένουν σε στάσιμα επίπεδα ήδη από τη δεκαετία του 80. Αντίθετα, οι υδατοκαλλιέργειες προσφέρουν αυξημένη παραγωγή εδώ και χρόνια. Και οι ιχθυοκαλλιέργειες όπως αυτή μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του πληθυσμού της γης που διαρκώς αυξάνεται. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της υδατοκαλλιέργειας είναι στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χρηματοδοτεί project έρευνας και καινοτομίας στο συγκεκριμένο τομέα. Στην Ολλανδία, το ιχθυοτροφείο Μαγιάτικον Ζέλαντ χρησιμοποιεί καθαρό θαλάσσιο νερό μέσω ενός καινοτόμου συστήματος επανακυκλοφορίας του νερού. Χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οργανικές τροφές για τα ψάρια και καθόλου αντιβιωτικά. Είναι ένας ακριβώς τρόπος να εκθρέφεις ψάρια. Γι' αυτό έπρεπε να βρούμε το καλύτερο προϊόν. Έτσι έγινε η επιλογή του μαγιάτικου της Αυστραλίας, καθώς είναι ένα από τα πιο ακριβά ψάρια της αγοράς. Αλλά από άποψη προσφοράς ζήτησης, χρησιμοποιείται στην Ευρώπη, ενώ εισάγεται συνολικά από την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Το να εκθρέψουμε ένα εξαιρετικό προϊόν κοντά στην αγορά ήταν πολύ σημαντικό για εμάς, ώστε να επενδύσουμε και να κατασκευάσουμε μια νέα καινοτόμα μονάδα παραγωγής. Η ζήτηση είναι τεράστια. Πολλά εστιατόρια είναι έτοιμα να αντικαταστήσουν απειλούμενα είδη ή κατεψυγμένα προϊόντα εισαγωγής με φρέσκα, βιώσιμα, τοπικά ψάρια που μπορούν να προσφέρουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες ή ιχθυοκαλλιεργειάς. Είναι μια νέα γεύση, κάτι ανάμεσα σε τόνο και λαβράκι. Έχει πολύ ωραία υφή. Το κάνουμε ψητό, το τηγανίζουμε, το κάνουμε στα κάρβουνα, το σερβίρουμε ομό, μπορούμε να φτιάξουμε σεβίτσε. Είναι ένα πολύπλευρο ψάρι και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε παντού.